Ο γιος μου είναι 12 χρονών, πάει στο γυμνάσιο Λεμεσού Ζακακίου, γυμνάσιο Ζακακίου στη Λεμεσό. Σήμερα γύρω στις 8:20 με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Μάμμα, σκίστηκε η μάσκα μου». Λόγω του ότι ο γιος μου έχει άσμα και διάφορες αλλεργίες, δεν μπορεί να φορεί τη μάσκα αντιρρούχενη που τους δίνουν τώρα στα σχολεία. Και μιλήσαμε με τη γιατρό και μας είπε τουλάχιστον να βάλει τη μάσκα του που είναι για χειρουργική μάσκα. Της μιας χρήσης, ναι. Μάλιστα. Γιατί ο γιος μου νιώθει άβολα να μην φορεί ο ίδιος. Μπορούμε να πάρουμε και χαρτί του γιατρού ότι δεν μπορεί να φορεί μάσκα το μωρό. Αλλά επειδή θέλει να υποστηρίζει τους μαθητές του, δεν θέλει. Και εγώ είχα το αναφέρει που την πρώτη ημέρα στο σχολείο αυτό. Ότι ο γιος μου έχει αυτό το πρόβλημα. Απλά να φέρετε το εσείς σε όλους τους καθηγητές, επειδή μίλησα με τον υποδιευθυντή, να το έχουν υπόψη τους. Γιατί ο γιος μου ένιωσε δύο φορές δυσφορία. Τους εζήτησε να βγει έξω ακριβώς που είναι τα άκρη, να πάει κάπου αλλού. Για να βγάλει λίγο τη μάσκα να πάρει αέρα και δεν του το επιτρέψασαι ούτε νερό να πει. Και πιάσα, είπα του, σε μιλήσαμε. Σήμερα η ώρα 8:20 πιάνει με τηλέφωνο, λέει μου, μάμα, σκίστηκε η μάσκα μου. Επειδή στη διευθύντρια, η διευθύντρια δεν μου δίνει μάσκα, λέγοντας ότι δεν έχει μάσκες. Και μου είπε να πάω να του πάρω εγώ μάσκα. Εγώ τη συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορούσα και του λέω σε 20 λεπτά, 30 λεπτά δεν μπορέσω να έρθω για να σου φέρω εγώ άλλη μάσκα. Λέει μου εντάξει, πάει πάνω το γιος μου να πάει στην καθηγήτρια να μπει μέσα στο μάθημα να το αναφέρει, τον έβγαλε έξω και του είπε και το έβαλε και απουσία. Παίρνει με πίσω ο γιος μου και μου λέει μάμα η καθηγήτρια έβγαλε με έξω που είναι η τάξη και έβαλε μου και απουσία. Πήρα τον υποδιευθυντή του σε εγώ τηλέφωνο και του λέω τι γίνεται, εγώ πιάσα σας τηλέφωνο, ανάφερα σας ότι έρχομαι, είμαι στον δρόμο, δεν μπορώ μόλις με πιάσετε τηλέφωνο να έρθω απευθείας. Λέει μου εντάξει μην ανησυχείτε, να το αναλάβω εγώ που είσαστε μέσα στον δρόμο, να το αναφέρω και να ζήσετε και απουσία. Μετά από ώρα παίρνει με η καθηγήτρια συγκεκριμένη και μου λέει εγώ την απουσία δεν θα την εισβήσω για να του γίνει μάθημα. Λέω ότι συγγνώμη, να του γίνει μάθημα για ποιον πράγμα. Σκότωσε, έκανε φόνο ο γιος μου με τον τρόπο που μου το λέτε. Λέει μου, δεν μπορώ να κάνω εξαίρεση, λαλή μου. Υπάρχουν κι άλλα μεδιά που το κάνουν στην τούτο. Λέω ότι ναι, όμως ο γιος μου δεν το έκανε σκόπιμα. Εσκίστηκε η μάσκα και αναφέρα σας εξ αρχής ότι και επειδή μου ξαναείπε για τη ρούχενη τη μάσκα. Και λέω ότι αναφέρα σας εξ αρχής δεν μπορεί να φορεί τη μάσκα, τη ρούχενη που δώσετε. Πρέπει να φορεί μάσκα μια χρήση. Και ακόμα το μωρό, λέω τους, έκαμε το τούτο για να έχει συμπαράσταση στους συμμαθητές του για να μην νιώθει άβολα ο ίδιος ότι είναι εξαίρεση ο ίδιος. Και μου λέει, οκ, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, εγώ δεν θα ζήσω την απουσία, θα την αφήσω. Και το άλλο, οι καθηγητές γιατί δεν φορούν μάσκα. Εγώ τούτο με προβληματίζει. Δηλαδή βάλουν στα δικά μας τα παιδιά μάσκες να τους θυμώνουν με λίγα λόγια, να μην μπορούν τα μωρά να ακούσει μια γνώμη. Οτιδήποτε άλλο και οι συγκεκριμένοι καθηγητές που κάνουν τα παράπονα τους δεν φορούν μάσκες. Μετά εσείς επικοινωνήσατε με κάποιον άλλον, αναφέρατε το θέμα στο Υπουργείο Παιδείας. Ανάφερα το Υπουργείο το θέμα στο Υπουργείο Παιδείας, στο Επαρχιακό. Μου είπε η συγκεκριμένη κοπέλα, ήταν πάρα πολλά, με βοήθησε πολύ. Μου είπε θα το αναφέρει το θέμα και θα το διερευνήσει. Μου έδωσε και κάποια email η κοπέλα να στείλω και γραψώ στο παράπονο μου. Για να μπορέσω να έχω απάντηση πίσω, ζήτησαν και τα στοιχεία του παιδιού μου και τα στοιχεία του σχολείου, ούτως ώστε να μπορέσει για να προχωρήσει το θέμα. Το θέμα μου εμένα δεν είναι η μία απουσία. Επειδή γίνεται, όχι μόνο στο παιδί μου, γίνεται και σε άλλα παιδιά. Δηλαδή, μη κακοστέ μου, πρέπει να δούμε κάποιο θάνατο με τόσες μάσκες που βάλουν των μωρών για να ταρακουνηθούν. Ή να με πιάνουν με αυτήν την απάθεια να μου λέει να του γίνει μάθημα. Μα τι μάθημα να του γίνει. Τη στιγμή που δεν το κάνει σκόπιμα το παιδί μου, που τη στιγμή που εσκίστηκε η μάσκα, πήγαινε απευθείας και είναι υπόχρεη να έχω συνέστη ένα κουτί μάσκα. Εγώ με δικά μου έξοδα πιάνω κάθε μέρα μάσκα του γιού μου να φορεί. Με δικά μου έξοδα. Ο μαθητής πώς το αντιμετώπισε το όλο περιστατικό. Ήταν ταραγμένος, δεν του άρεσε. Γιατί σας λέω, τον έδιωξε η καθηγήτρια που μου έστειλε εντάξει, και πιάσαμε και λέμε: μάμα, έβαλε μου απουσία, και έφτιαξε μου εντάξει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Με όλη αυτή την κατάσταση είναι σε ένα σημείο κατανοώτα. Μπορώ να μπω και στη θέση του εκπαιδευτικού, αλλά στη δική μου θέση ως μάνα, αν πάθει κάτι το παιδί μου,
που στην που αναφέρνω έχει πρόβλημα, αλλά οκ, φορεί για τη δική του προστασία φορεί την μάσκα. Δεν ξέρω τι άλλο να το, πώς να το κάνουμε. Και πάλι που στην που το ανάφερα, πάλι δεν τον αφήνουν. Στην πολλά λίγοι καθηγητές τον αφήνουν να βγει έξω, να πάρει έστω μια ανάσα ή να πιει λίγο νερό.